Ξέρει γιατί γίνονται κιόλας. Σωστό. Να σας ευχαριστήσω. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Σκάνδαλο με επιδόματα αποκαλύφθηκε στην Καρδίτσα. Περίπου 2.500 άτομα φέρονται να έχουν εισπράξει οικονομική βοήθεια και όταν τους ζητήθηκαν τα δικαιολογητικά, υποστήριξαν ότι τα έχασαν στις πλημμύρες που έπληξαν πέρσι στην περιοχή. Σκάνδαλο με μαϊμού επιδόματα αλληλεγγύης που φέρονται να εξέδιδαν με το αζημίωτο σερωμά υπάλληλοι της πρόνοιας του Δήμου της Καρδίτσας. Πόρισμα καταπέλτης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ελέγχει δύο δημοτικούς υπαλλήλους και έναν συμβασιούχο. Είχαν πρόσβαση στο σύστημα και υπέβαλαν εκατοντάδες αιτήσεις για επιδόματα, ακόμα και μετά μεσονύχτιες ώρες. Λινό. Τουλάχιστον. Σύμφωνα με το πόρισμα, ελέγχονται 2.027 επιδόματα με τη ζημιά για το δημόσιο να φτάνει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Ακρίμα τον κόσμο που τα έχει ανάγκη. Είδηση για τα μαϊμού επιδόματα έσκασε σαν βόμβα στην πόλη της Καρδίτσας. Ο συναγερμός στις ελεγκτικές υπηρεσίες σήμανε λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που έγιναν από Ρωμά στην υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου, οι οποίοι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή. Από τη σύγκριση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό αρχείο της ΙΔΙΚΑ με τους φακέλους που προσκόμισε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ του Δήμου Καρδίτσας, προκύπτει ότι δεν έχουν προσκομιθεί δικαιολογητικά για 2027 αιτήσεις. Ο Δήμος Καρδίτσας ενημέρωσε ότι για 285 αιτήσεις σε σύνολο 514 φακέλων δεν έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γιατί δεν υπήρχαν πουθενά στα αρχεία. Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες επιτέλους. Τώρα, αυτοί που θα εμπλέκονται και πρέπει να δώσουν εξηγήσεις εδώ είναι πάρα πολλοί, έτσι. Όταν μιλάμε για 2.000 άτομα που φαίνεται ότι πήραν λεφτά που αύριο το πρωί θα κληθούν να τα δώσουν πίσω. Τους ελέγχους που έγιναν έδειξαν επίσης ότι δεν υπήρχαν καν φάκελοι για αυτά τα επιδόματα. Ενώ όταν ζητήθηκαν από τους ελεγκτές, η απάντηση που πήραν από τους αρμόδιους υπαλλήλους ήταν ότι καταστράφηκαν από την κακοκαιρία του Ιαννού. Δεν θεωρείται το αρχείο στο ισόγειο στη Δημοτική Αγορά, αλλά στην Οδό Πλαστήρα 62 στον πρώτο όροφο. Άρα ήταν αδύνατο να συμβεί αυτό. Σύμφωνα με το πόρισμα, δύο μόνιμοι υπάλληλοι φέρονται να είχαν υποβάλει 1.826 αιτήσεις για επιδόματα συνολικού ύψους 3.292.000 ευρώ. Ενώ ο συμβασιούχος 211 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε επιδόματα 321.000 ευρώ. Ως αντάλλαγμα, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, έπαιρναν μέρος των πληρωμών. Σε επικοινωνία μας με το πρώην ανώτατο στέλεχος της υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, ιδιαίτερα ενοχλημένη, μας είπε ότι δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση διότι δεν κατηγορείται για κάτι. Μου έκανε εντύπωση, αρνητική εντύπωση προφανώς, αλλά δεν το περίμενα, πραγματικά. Η μία από τις δύο υπαλλήλους έχει τεθεί σε αργία, ενώ η δεύτερη έχει συνταξιοδοτηθεί αλλά έχει εκλεγεί στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές και υπηρετεί σε άλλο πόστο. Ο Δήμος Καρδίτσας αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, αναμένοντας, όπως λέει, την έρευνα της δικαιοσύνης. Στην Αττική τώρα οι υπάλληλοι μετακινούνται από τις θέσεις τους στην περιφέρεια μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος των εκβιαστών στα καταστήματα. Λένε Λαζάρου, στην ουσία ξυλώνεται όλη η υγειονομική υπηρεσία. Και οι 148 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου Αντώνη αλλάζουν θέση. Mm-hmm. Και στους τομείς όπου υπήρξαν τα κρούσματα, δηλαδή στον κεντρικό και στον βόρειο τομέα, οι επικεφαλείς και όσοι είχαν θέση ευθύνης απομακρύνονται. Και όχι μόνο αυτό, υποβιβάζονται και βγαίνουν εντελώς, απομακρύνονται από υπηρεσίες ελέγχου. Mm-hmm. Με απόφαση λοιπόν του Νίκου Χαρδαλιά, αλλάζουν και οι 7 διευθυντές των υπηρεσιών υγειονομικού ελέγχου. Από αυτούς, οι 3 πάβονται από τα καθήκοντά τους, ενώ οι 4 μετακινούνται σε άλλη περιοχή ευθύνης. Από τους 15 τμηματάρχες, οι 5 πάβονται από τα καθήκοντά τους, ενώ οι υπόλοιποι 10 μετακινούνται σε άλλη περιοχή ευθύνης, ενώ και οι 126 επόπτες υγείας, όλοι χωρίς καμία εξαίρεση, μετακινούνται. Τα νέα ζευγάρια ελεγκτών θα προκύπτουν μέσα από κλήρωση, ενώ θα υπάρχει και rotation, δηλαδή κάθε 2 χρόνια θα αλλάζουν περιοχή ελέγχου. Mm-hmm. Να πούμε ότι αύριο, να θυμίσουμε ότι αύριο ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χαρδαλιάς θα καταθέσει μήνυση στον αρμόδιο εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση προκειμένου να ζητήσει να ελεγχθούν όλες οι καταγγελίες και αναφορές που έχουν γίνει από το 2021. Και ίσως και άλλες υπηρεσίες πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, να έχουμε ξύλωμα και αναδιάρθρωση από την αρχή. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να δούμε τι είπε ο κύριος Χαρδαλιάς. Με προσωπική μου απόφαση αλλάζουν σήμερα θέση και 148 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ήθος, την εμπειρία και την εργατικότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων μας στην περιφέρεια. Δεν ήμουν, δεν είμαι
και δεν θα υπάρξω ποτέ θειασότης της άποψης ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Ωστόσο, όλοι κρίνονται. Θα πατάξουμε κάθε παράνομη συμπεριφορά που πληγώνει το κύρος της περιφέρειας και τη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε με την κοινωνία. Καμία ανοχή στη διαφθορά. Κορυφώνεται η πολιτική σύγκρουση για τους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Νοβάρτης και τις αμοιβές που φέρονται να εισέπραξαν από την Αμερικανική κυβέρνηση. Οι πολιτικοί που κατηγορήθηκαν ζητούν να αποκαλυφθούν τα ονόματα των μαρτύρων. Για θράσος κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναζωπυρώνεται η σύγκρουση για την υπόθεση της Νοβάρτης, καθώς οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος ερευνούν αν συντρέχουν οι λόγοι που θα δικαιολογούν την αποκάλυψη της ταυτότητας των προστατευόμενων μαρτύρων μετά από την αίτηση που έχουν υποβάλει τρία πολιτικά πρόσωπα, τα οποία είχαν εμπλέξει με καταθέσεις τους οι μάρτυρες. Με την προμηνώνα αναθεώρηση του ποινικού κώδικα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, πλέον οι εισαγγελείς ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να άρουν την προστασία. Δίνει τη δυνατότητα στον αρμόδιο εισαγγελέα να εξετάζει ανά πάσα στιγμή το καθεστώς το οποίο έχει παρασχεθεί για να δει αν αυτό το καθεστώς μπορεί να συνεχίζεται ή όχι. Η σκευωρία Νοβάρτης είναι η πρώτη μεγάλη απόπειρα που έχουμε γνωρίσει ποτέ να καταληθεί η ίδια η δημοκρατία. Οι εισαγγελείς στην έρευνά τους αναζητούν αν οι καταθέσεις στην Ελλάδα έγιναν ώστε οι μάρτυρες να αποκομίσουν ήδη ονόφελος. Και αυτό μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία έλαβαν για τις καταθέσεις τους κατά της Νοβάρτης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις. Αυτή η εξέλιξη θα συνδυαστεί και με το γεγονός πως για τους πολιτικούς, το όνομα των οποίων είναι πλάκι στην Ελλάδα, η υπόθεση αρχαιοθετήθηκε, ενώ έχουν παραγραφεί τα όποια δικήματα γιατρών. Ο ελληνικός νόμος απαγορεύει να έχει ίδιο όφελο στην Ελλάδα. Λέει ότι η προστασία άρεται αυτομάτως εάν αποδειχθεί ότι αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες, ή αυτός προστατευόμενος, ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, είναι σωστά. Ναι, ναι. Δεν εισέφερε τελικά κάτι ουσιαστικό για τη δίκη. Αν έλαβαν όντως εκατομμύρια σε αποζημιώσεις στην Αμερική, είναι κρίσιμο, σχολιάζει ο καθηγητής διοικητικού δικαίου Πάνος Λαζαράτος στον Α. Είναι υποχρεωμένος να το λάβει υπόψη του, σύμφωνα με το άρθρο 47, παράγραφος 1 του κώδικα ποινικής δικονομίας, διότι αν ισχύει αυτό, οι μάρτυρες απέβλεπαν σε ίδιον όφελος όταν έδιναν τις κρίσιμες πληροφορίες στις διοκτικές αρχές για την υποτιθέμενη αποκάλυψη παραβάσεων. Τέλος, οι εισαγγελείς θα πρέπει να αναζητήσουν αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στην Ελλάδα είναι οι ίδιοι με αυτούς που κατέθεσαν στην Αμερική. Αν είναι οι ίδια, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ανοίγουν πάρα πολλά θέματα. Ξέρουμε με τα βεβαιότητα ότι ο ένας τουλάχιστον είναι ο ίδιος. Και έχει πάρει τα χρήματα. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται πραγματικά ότι αν βγουν οι κουκούλες από αυτούς τους ανθρώπους θα υποδείξουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι τελικά ήταν μια πρωτοφανής για τα ελληνικά και όχι μόνο δεδομένα σκευωρία που πίσω από αυτήν φαίνεται ότι δόθηκαν και πάρα πολλά λεφτά. Το εντυπωσιακό είναι ανάποδα. Πώς ξαφνικά ένα θέμα το οποίο έχει βασικά κλείσει. Θυμηθήκαν τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ο θεσμός του προστατευόμενου μάρτυρα είναι ένας θεσμός παγκόσμιος. Θα σας απαντήσω λοιπόν νομικά. Έχει αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων μαρτύρων ως μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Να έρθουμε τώρα σε μια σημαντική εξέλιξη που αφορά τη δίκη με κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Γιάννου Παπαντονίου. Συνδεόμαστε με την Ρεγκίνα Σπυράτου. Ρεγκίνα, έχουμε την εισήγηση του εισαγγελέα στο δικαστήριο. Κατά τον εισαγγελέα προέκυψε σε αυτή τη δίκη ότι ο Γιάννος Παπαντονίου δωροδοκήθηκε με περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει το 2003 σε γαλλική εταιρεία τον εξυγχρονισμό 6 φρεγατών. Βέβαια η δωροδοκία εδώ και χρόνια έχει παραγραφεί. Ο εισαγγελέας πρότεινε την καταδίκη του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για το ίδιο αδίκημα ζήτησε από τους δικαστές να καταδικάσουν και τη σύζυγό του αλλά και έναν στενό του φίλο που είχε εμπλοκή στην διαδρομή αυτού του χρήματος. Ο κύριος Παπαντονίου, που σας θυμίζω για αυτή την υπόθεση, είχε μείνει προσωρινά κρατούμενος 17 μήνες στην φυλακή, αρνείται τα πάντα. Υποστηρίζει ότι τον εξυπηρέτησε ο φίλος του, ήταν νόμιμο χρήμα είτε από δωρεές μιας πλούσιας θείας του είτε από επιστροφή δανεικών που είχε δώσει στην πρώην σύζυγό του. Όμως ο εισαγγελέας αυτόν τον ισχυρισμό είπε στην αγόρευσή του ότι όποιος τον ακούει του δημιουργείται η απορία, μας κοροϊδεύει τώρα με αυτά που μας λέει. Πλούσια θεία λοιπόν στην υπόθεση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα βρέθηκε σήμερα ο Φρέντι Μπελέρης πριν συνεχίσει το ταξίδι του για το Στρασβούργο που θα ορκιστεί ευρωβουλευτής. Συγκινητική ήταν η υποδοχή του στο αεροδρόμιο, ενώ είχε και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Με
Με χειροκροτήματα και φωνάζοντας άξιος συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι, υποδέχονται τον ευρωβουλευτή πλέον Φρέντι Μπελέρη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλο. Φανερά συγκινημένος κάνει λόγο για δικαίωση στον αγώνα του και υπόσχεται να τιμήσει την ψήφο των Ελλήνων αλλά και την εμπιστοσύνη της ομογένειας στην Αλβανία. Η περιπέτειά μου φτάνει προς το τέλος. Ο αγώνας για δημοκρατία, κράτος δικαίου και ελευθερίας των πολιτών συνεχίζεται. Είμαι περήφανος που πάω να αναλάβω τα καθήκοντά μου ως ευρωβουλευτής, να παλέψω να υπερασπιστώ τα δικαιώματα της πατρίδας μας και των Ελλήνων όπου και αν κατοικούν. Ο Φρέντις Μπελέρης, αφού χάθηκε στις αγκαλιές φίλων, συνεργατών αλλά και συγγενών εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, μίλησε συγκινημένος για τη σκευωρία εις βάρος του αλλά και για τη δικαίωση στον αγώνα του. Δεν το υποστηρίζω εγώ ότι είμαι αθώος, το λένε τώρα πια και οι Αλβανοί. Μου δίνει δύναμη και κουράγιο η στήριξη της οικογένειάς μου, των φίλων και μπορεί να έλεγα η πλειοψηφία των Ελλήνων. Σαφή μηνύματα στην Αλβανία έστειλαν ο Πρωθυπουργός και ο Φρέντι Μπελέρης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή η μεγάλη περιπέτεια φαίνεται να πλησιάζει προς το τέλος της. Έγινε το αυτονόητο και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα είσαι και οριστικά εκτός φυλακής. Να βοηθήσω και την εθνική ελληνική μειονότητα να σταθεί στις πατρογονικές αιστείες αλλά και το κράτος αυτό να πλησιάσει και να γίνει μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Έπειτα από 14 μήνες, ο Φρέντις Μπελέρης βγήκε το πρωί από τις αλβανικές φυλακές στο Φιέρι, προκειμένου να μεταβεί στο Στρασβούργο για να ορκιστεί ευρωβουλευτής, καθώς οι αλβανικές αρχές έκαναν δεκτό το αίτημα για πενθήμερη άδεια. Στον 21ο αιώνα, το 2024, ένας άνθρωπος να είναι πολιτικός κρατούμενος μόνο και μόνο διότι τόλμησε να αμφισβητήσει τη θέληση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, του κυρίου Ράμα. Ο Φρέντις Μπελέρης θα επιστρέψει το Σάββατο στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, ενώ ήδη έχει καταθέσει αίτηση αποφυλάκησης. Στη Λευκοσία βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εν ώψη της επετείου από την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας έριξε την ευθύνη στην ελληνική πλευρά για όσα ακολούθησαν μετά το πραξικόπημα στην Κύπρο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Νίκος Δένδιας από τη Μεγαλόνισο εν ώψη της μαύρης επετείου από την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο και ανήμερα του πραξικοπήματος κατά του Μακαρίου το 1974. Είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο που 50 χρόνια μετά δεν έχουν αρθεί οι συνέπειες αυτής της παράνομης, παντελώς αντίθετης με το διεθνές δίκαιο εισβολής. Είμαστε στην Λευκοσία, την τελευταία διχασμένη πόλη ενάντια στις αρχές του διεθνούς δικαίου, ενάντια στις αρχές του καταστατικού χάρτη των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκουλέρ ρίχνει την ευθύνη στην ελληνική πλευρά για όσα ακολούθησαν του πραξικοπήματος στην Κύπρο και ζητάει προκλητικά την αναγνώριση των κατεχόμενων. Ο πρόεδρος μας καλεί τη διεθνή κοινότητα σε κάθε βήμα να αναγνωρίσει το συντομότερο δυνατό την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Δεν υπάρχει άλλη λύση από τη λύση των δύο κρατών και δεν υπάρχει πλέον κανένας δισταγμός στο θέμα αυτό. Είμαι ο Μακάριος. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Το πραξικόπημα με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Μακαρίου που οργανώθηκε από τη Χούντα του Ιωαννίδη με στόχο την ενσωμάτωση της Κύπρου ήταν ουσιαστικά και η αφορμή που έψαχνε η τουρκική πλευρά για να εισβάλλει στο νησί. Τι ήθελε ο Κίσιγκερ, ήθελε πρώτα να ξεφορτωθεί το Μακάριο και έτσι η Χούντα του πήγε καλά, γιατί και αυτή ήθελε να ξεφορτωθεί το Μακάριο. Ο Μακάριος αρνήθηκε να σκοτωθεί και βρέθηκε στο προσκήνιο μιας νέας πλέον εποχής, όπου οι μεν Τούρκοι βρίσκονταν σε πλήρη εισβολή στην Κύπρο, οι Αμερικανοί κρατούσαν τα μπόσικα για να μην επέμβουν οι Βρετανοί και η Κύπρος αφέθηκε στην τύχη της. Στις εκδηλώσεις μνήμης στην Κύπρο θα παραβρεθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το πρωί ενημερώθηκε για θέματα εξωτερικής πολιτικής από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Συνάντηση με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και άλλοι αρχηγοί, καθώς και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κομμάτων. Δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να επιτρέψουμε να επιβληθεί η ατζέντα Ερντογάν για τη διχοτόμηση του νησιού. Δεν νοείται λοιπόν επίλυση χωρίς την άμεση αποχώρηση και του τελευταίου Τούρκου στρατιώτη και του τελευταίου Τούρκου επίκου. Κανένας εφησυχασμός δεν πρέπει να υπάρχει ούτε από την πολιτική των λεγόμενων ήρεμων νερών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που τελικά διαμορφώνονται με βάση τις νατοϊκές επιδιώξεις.